Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορώ παρά να απαντήσω στην κυρία Γερματά. Όχι στο ίδιο τόνο και στο ίδιο ύφος, αλλά στο πολιτικό περιεχόμενο όσων είπε για τον ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κυρία Γερματά, ξέρετε, στη ζωή και στην πολιτική υπάρχουν ορισμένες κορυφαίες στιγμές που κανείς καλείται να πάρει κορυφαίες στρατηγικές αποφάσεις. Είτε το συνειδητοποιεί, είτε όχι. Και εσείς το κάνατε αυτό, όσο σας παρακολουθώ στην πολιτική σας σταδιοδρομία ως αρχηγός του ΚΙΝΑΛ, δύο φορές και σήμερα είναι μια τρίτη. Στρατηγικές αποφάσεις. Η πρώτη στρατηγική και κρίσιμη απόφαση για σας ήταν όταν τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έφερνε σε αυτήν εδώ την αίθουσα την απλή αναλογική. Και εσείς επιλέξατε, παρά το γεγονός ότι εκπροσωπείτε ένα κόμμα το οποίο έχει τα μεγέθη, ενώ την απήχηση στην ελληνική κοινωνία που έχει και θα μπορούσε να παίζει ένα κρίσιμο ρυθμιστικό παράγοντα σε ένα πλαίσιο πολιτικό όπου η απλή αναλογική θα δίνει ισοτιμία της ψήφου, κρίσιμο ρυθμιστικό ρόλο, πέρα και έξω από κάθε λογική, πέρα και έξω από τη λογική του κομματικού σας στενού συμφέροντος, αλλά και των ιδεολογικών και πολιτικών σας αναφορών, να πείτε όχι. Και να στηρίξετε τότε, να δώσετε μαξιλάρι ασφαλείας και βοήθεια στην δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη. Δεύτερη κρίσιμη στρατηγική επιλογή για σας και για το κόμμα σας ήταν η επιλογή σας να πάτε απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών. Αν και εξ όσων γνωρίζω, δεν μπορώ βεβαίως να είμαι στα εσωτερικά σας, ήσασταν μόνοι στην ηγεσία του κόμματος και στο κορυφαίο όργανο που διαφωνήσατε με τις απόψεις των συντρόφων σας τότε, που σε συνάφεια με την ιστορία, τη διαδρομή, τις προοδευτικές ιδέες, τη στάση και τη θέση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών υπερασπίστηκαν μια συμφωνία θετική για τη χώρα που σήμερα τηρεί και ο κ. Μητσοτάκης. Και βεβαίως ήταν μια κρίσιμη στρατηγική επιλογή αυτή. Ήταν μια κρίσιμη στρατηγική επιλογή να πάτε κόντρα στις ιδέες της παράταξής σας, της προοδευτικής παράταξης μάλλον, όχι της δικής σας μόνο, και να στηρίξετε τη δεξιά και μάλιστα τότε την ακραία λαϊκιστική εκδοχή της δεξιάς. Και η τρίτη στρατηγική επιλογή, κυρία Γερματά, είναι τώρα. Είναι τώρα. Γιατί όχι μόνο αποφασίζετε να ψηφίσετε το νομοσχέδιο του κυρίου Ξοχοίδη και του κυρίου Μητσοτάκη. Ένα νομοσχέδιο που βρίσκεται σε αντίθεση με τις δημοκρατικές ευαισθησίες του χώρου, του δημοκρατικού και προοδευτικού, που συρρυκνώνει σταγματικές ελευθερίες. Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά γιατί σε μια δύσκολη στιγμή για τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση, και αναφέρομαι στις εξελίξεις στην οικονομία, την πολύ μεγάλη ύφεση, αναφέρομαι στις εξελίξεις που η ύφεση φέρνει στην ίδια την κοινωνία, αναφέρομαι σε όσα βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας σε σχέση με την απόπειρα χειραγώγησης μέσων ενημέρωσης με αυτή την περίφημη λίστα Πέτσα. Λίστα Μητσοτάκη είναι, δεν είναι λίστα Πέτσα. Όλα αυτά επιλέγετε όχι απλά να κάνετε τον συνήγορο του κ. Μητσοτάκη, αλλά να υπερακοντήσετε και σε επιχειρηματολογία, στην επιχειρηματολογία της κυβέρνησης και της δεξιάς, και να μιλάτε εσείς εδώ με μια πολύ βαριά γλώσσα για παρακράτος και για διαπλοκή. Εμείς σας αφήνουμε αυτές τις εκφράσεις, γιατί θέλω να μιλήσω πολιτικά και να σας πω το εξής και κλείνω. Η επιλογή σας να κάνετε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη τετραετία ήταν μια εύλογη επιλογή. Ήσασταν κόμμα της αντιπολίτευσης. Ευλόγως κάνατε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Η επιλογή σας σήμερα να κάνετε αντιπολίτευση πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ, όταν η κυβέρνηση είναι η δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη, είναι μια παράλογη και αυτοκαταστροφική για σας επιλογή. Αν θέλετε, κυρία Κινηματά, να στηρίξετε την κυβέρνηση, βεβαίως ο δρόμος είναι ανοιχτός. Το μόνο πρόβλημα ενδεχομένως για σας να είναι ότι ίσως ο κύριος Μητσοτάκης σε λίγο να μην σας έχει και τόσο ανάγκη, διότι σας διεμβολίζει ήδη και παίρνει τα στελέχη που λοξοκοιτάνε και έχουν σαν όραμα και στόχο να κυβερνήσουν κάποια στιγμή, να βρεθούν ξανά στα έδρανα της κυβέρνησής του.
Εγώ το μόνο που θα σας πω είναι ότι ο καθής και οι επιλογές του σε αυτή τη ζωή και ο καθής άξιος των επιλογών και της μοίρας του. Σας ευχαριστώ.